Στα λίμματα του Μιλάνου και του Τωρίνου κυκλοφορούσε ο κορονοϊός από τον Δεκέμβριο του 2019, δύο μήνες πριν από το πρώτο επίσημο κρούσμα στην Ιταλία. Αυτό αποκαλύπτει μελέτη του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας μετά από εξέταση 40 δειγμάτων που συλλέγησαν από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020. Όμοια ίχνη βρέθηκαν στα λίμματα της Μπολόνιας στις 29 Ιανουαρίου και ενώ το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε επισήμως στην Ιταλία στις 20 Φεβρουαρίου. Στη Γερμανία, ο στρατός στάλθηκε για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πανδημίας στο μεγαλύτερο σφαγείο χοιρινού κρέατος στη χώρα. Σε εργοστάσιο της Δυτικής Ρινανίας Βεσφαλίας, 730 από τους 1.100 εργαζόμενους είναι θετικοί στο κορονοϊό. 7.000 άνθρωποι είναι σε καραντίνα και όλες οι εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και τα σχολεία είναι κλειστά. Ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για την COVID-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο επικεφαλής του Τέντρος Αντάνομ είπε ότι η πανδημία επιταχύνεται και ότι περισσότερα από 150.000 κρούσματα, που είναι ο υψηλότερος αριθμός σε μία ημέρα μέχρι στιγμής, αναφέρθηκαν μόλις χθες. Σχεδόν τα μισά κρούσματα προέρχονταν από την Αμερικανική Ήπειρο, με σημαντικούς αριθμούς να βρίσκονται στη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή. Στην Ισπανία, οι αρχές προσέθεσαν 1.000 επιπλέον θανάτους στον αριθμό των νεκρών του κορονοϊού στην πρώτη ενημέρωση εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί 34 εστίες μόλυνσης τις τελευταίες 6 εβδομάδες από τότε που η Ισπανία άρχισε να χαλαρώνει τα μέτρα περιορισμού. Η Βρετανία μείωσε το επίπεδο απειλής του κορονοϊού κατά μία βαθμίδα στο επίπεδο 3, καθώς οι αξιωματούχοι λένε ότι η επιδημία είναι υπό έλεγχο. Η πανδημία πάντως προκαλεί μεγάλα προβλήματα στους παραδοσιακούς εορτασμούς του θερινού ηλιοστασίου στο Stonehenge.